καθώς το σχέδιο της Ολλανδικής εταιρείας, το γνωστό ως Master Plan για την ανασυγκρότηση της περιφέρειας Θεσσαλίας, βρίσκεται αυτό το χρονικό διάστημα σε διαβούλευση. Πρέπει να πούμε ότι και χθες ασχολήθηκε με αυτό το σχέδιο, με κάποιες προβλέψεις του σε σχετικά με έργα, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας. Και εκεί είχαμε για άλλη μια φορά τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, να είναι ιδιαίτερα δεικτικός απέναντι σε πολλά σημεία αυτού του σχεδίου. Ένα πολυσέλιδο σχέδιο 430 σελίδων, αυτό το Master Plan. Ο κύριος Κουρέτας λέει ότι δεν συμφωνεί με όλα τα σημεία σε απόλυτο βαθμό και μάλιστα εκφράζει την διαφωνία του σε έργα, πώς γίνεται η προτεραιοποίηση των έργων, γιατί λέει ότι η Θεσσαλία χρειάζεται έργα άμεσα και όχι έργα που αναμένεται να ξεκινήσουν μετά το 2028. Τώρα, τις δικές του 10 προτάσεις για την θωράκιση της Θεσσαλίας παρουσίασε ο γνωστός καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, τον οποίο έχουμε την χαρά να καλωσορίσουμε σήμερα εδώ μαζί μας. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα σε όλους. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που τοποθετείστε για όσα δεν έχουν γίνει στη Θεσσαλία ή καλύτερα για όσα πρέπει να γίνουν το αμέσως κιόλας επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να μην ξαναβιώσουμε παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον, ίσως και στο άμεσο μέλλον. Κοιτάξτε, πεποίθησή μου είναι ότι ένας πανεπιστημιακός πρέπει να έχει την ευθύνη των όσων λέει. Και κυρίως εγώ εδώ και 40 χρόνια που είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απέναντί μου έχω πάντα τον Έλληνα πολίτη και ειδικότερα τον συμπολίτη. Τον συμπολίτη της Θεσσαλίας, γιατί όπως καλά ξέρετε και εγώ κατάγομαι από τη Θεσσαλία. Το μεγαλύτερο επιστημονικό και ερευνητικό έργο το έχω κάνει στην Θεσσαλία πάνω σε αντίστοιχα ζητήματα, πάνω στη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Συνεπώς επιβάλλεται να εκφράζω τις απόψεις μου, έστω και αν αυτές δεν είναι πάντοτε αρεστές σε κάποιους. Ναι. Συνεπώς οδηγός μου είναι πάντα ο Θεσσαλός πολίτης, αυτός που έχει υποφέρει όχι μία φορά μόνο, αλλά πάρα πολλές φορές από φυσικά φαινόμενα και στο παρελθόν, αλλά και στο πρόσφατο χρονικό διάστημα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλία είχε το αρνητικό προνόμιο να έχει επιπτώσεις από πολλές φυσικές καταστροφές, από πάρα πολλές πλημμύρες, από τον Εανό, τον Ντάνιελ και μικρότερες πλημμύρες οι οποίες εκδηλώθηκαν. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι πριν 4 χρόνια είχαμε και το σεισμό στο Δαμάσι. Είχαμε όλα τα φαινόμενα αυτά, τα οποία συνθέτουν ουσιαστικά τον όρο κλιματική κρίση. Έτσι λοιπόν, απέναντί μου είναι ο Έλληνας πολίτης και εκφράζω πάντα τεκμηριωμένες προτάσεις, οι οποίες κατά την άποψή μου είναι οι ορθές και τις οποίες βεβαίως προσπαθώ να τις μεταβιβάσω και να τις διαβιβάσω στις αρχές, έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολυνθούν στο έργο. Κύριε Όλο Λέκα, αυτό το κάνουμε για διευκόλυνση του έργου. Έχετε δεχθεί κάποια σχόλια ή αμφισβήτηση των προτάσεών σας ή κάποια σχόλια γιατί καταθέτετε προτάσεις? Όχι καθόλου. Είναι ευρέως αποδεκτές οι προτάσεις. Μία πρόταση, για παράδειγμα, είναι για το φράγμα Μουζακίου, παραδείγματος χάρη, και πύλης. Για την ιστορία σας λέω ότι το 1989 ήμουν εκείνος μεταξύ των οποίων οι οποίοι έκαναν την πρώτη μελέτη θεμελίωση του φράγματος Μουζακίου και Πύλης στα έργα του Αχελώου. Ήμουν τότε νέος ερευνητής και έκανα το διδακτορικό μου. Θεωρώ ότι βρίσκουν ευρείας ανταπόκρισης, αλλά όμως εκείνο το οποίο διαπιστώνω το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει ευρεία ανταπόκριση και από τα μέσα και από τον κόσμο, γιατί απέναντι μου είναι ο κόσμος, ο πολίτης της Θεσσαλίας, εντούτοις θεωρώ ότι από πλευράς περιφέρειας γίνονται πολλές άστοχες κινήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα και δυστυχώς δεν υπάρχει διάλογος πάνω σε αυτό. Υπάρχει μία θέση, οι θέσεις οι οποίες είναι ατεκμηριώτες, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια ποιες θέσεις είναι ατεκμηριώτες, και δεν υπάρχει ο διάλογος, ενώ κεντρικά υπάρχει αυτός ο διάλογος και συζητώ και με υπουργούς και με φορείς και με εν πάση περιπτώσει ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονται κάποια θέματα σημαντικά.
με την περιφέρεια Θεσσαλίας ακόμα δεν υπάρχει διάλογος. Δεν σας έχουν καλέσει ή έχετε... Καθόλου, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν υπάρχει διάλογος. Εσείς έχετε επιχειρήσει να ανοίξετε διάλογο. Έχω επιχειρήσει, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία επαφή. Θα προχωρήσω αμέσως σε κάποιες προτάσεις μου. Πρώτον. Πριν το κάνετε αυτό, θέλετε να μου πείτε γιατί λέτε ότι οι προτάσεις από την πλευρά της περιφέρειας είναι ατεκμηρίωτες. Το ρωτώ αυτό γιατί έχει συγκροτηθεί μια επιτροπή η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς, από συναδέλφους σας. Κοιτάξτε, εγώ είμαι μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο. Ήμουν πρόεδρος χρόνια στο τμήμα, με 6 χρόνια στο τμήμα. Έχω περάσει πολλά πανεπιστημιακά, εν πάση περιπτώσει, έδρανα. Και τιμητικές θέσεις. Ναι. Θεωρώ ότι εντάξει, υπάρχει μία προσέγγιση από την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά δεν υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι στην πανεπιστημιακή αυτή κοινότητα ή την επιτροπή, οι οποίοι να είναι ειδικοί σε κάποια πολύ συγκεκριμένα κρίσιμα θέματα. Ναι, στα οποία λέτε ότι θα μπορούσατε να συμβάλλετε εσείς μέσα από την ενασχόλησή σας με τα αντικείμενα αυτά. Και την εξειδίκευση της τελευταίας δεκαετίας. Αλλά το ερώτημα... Η ενασχόλησή μου είναι διαχείριση φυσικών καταστροφών. Δηλαδή στον πυρήνα ουσιαστικά των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Θεσσαλικός χώρος αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα λοιπόν είναι εσείς διαβλέπετε κάποιο συγκεκριμένο λόγο που είστε εκτός... Όχι, δεν ξέρω τους λόγους, ούτε τους εξετάζω. Εγώ αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο εξετάζω είναι να εκφράζω την άποψή μου. Μακάρι να μπορούσα να εκφράσω την άποψή μου αυτή και στα συλλογικά όργανα. Την έχω εκφράσει και στην ΚΕΔΕ και στην ΠΕΔ και στα Υπουργεία. Αλλά η μόνη, αν θέλετε, παράληψη η οποία υπάρχει είναι ότι το βασικό όργανο της περιφέρειας δεν μπορεί να ουσιαστικά να επικοινωνήσει, εν πάση περιπτώσει να ανοίξει έναν διάλογο με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρείται ότι ίσως δεν είναι μέσα στον κύκλο, εν πάση περιπτώσει, των ανθρώπων που μπορεί να συζητήσει. Τι είναι αυτό δηλαδή που μπορεί να κάνει την περιφέρεια να μπορεί να συζητάει με συγκεκριμένους Δεν το γνωρίζω, ούτε τα εξετάζω. Εγώ έκανα την προσπάθειά μου να ενημερώσω. Δεν βρήκα ανταπόκριση. Από εκεί και πέρα δεν θα επιμείνω. Θα επιμείνω στο να τεκμηριώνω απόψεις σε άλλα επίπεδα, τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά, αν θέλετε, χωρίς να παραγνωρίζω τον ρόλο της περιφέρειας, αλλά θεωρώ ότι η περιφέρεια θα έπρεπε να αξιοποιήσει όλους τους Θεσσαλούς επιστήμονες και όχι τους περιφερειακούς επιστήμονες. Η ειδικότητά μου είναι διαχείριση φυσικών καταστροφών και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας διάλογος. Μάλιστα. Θα πω αμέσως στα θέματα. Ναι. Τα οποία ποιο θέματα, θέμα? Από ό,τι καταλαβαίνουμε, τώρα οι προτάσεις που εσείς κάνετε δεν είναι ως προτάσεις από την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από την περιφέρεια. Όχι, βεβαίως, και δεν έχω καμία επαφή με την επιτροπή. Είμαι διαθέσιμος για να προσφέρω αυτά που μπορώ να προσφέρω στο θεσσαλικό χώρο. Αυτή η προσφορά ουσιαστικά δεν αξιοποιήθηκε ως τώρα. Μάλιστα. Αλλά δεν είμαι άνθρωπος που διατυπώνει παράπονα και είναι αυτός ο οποίος γκρινιάζει συνέχεια, να το πω απλά. Είμαι αυτός ο οποίος μπορώ να κάνω τεκμηριωμένες προτάσεις. Και αυτές τις προτάσεις, επαναλαμβάνω, τις κάνω προς όλους τους φορείς. Προχτές ήμουν πάλι στην Καρδίτσα με φορείς και στα Τρίκαλα και στο Βόλο πολλές φορές και στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Στην ΠΕΔΕ Θεσσαλίας, για παράδειγμα, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας. Κάναμε μια πάρα πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση πάνω στα προβλήματα τα οποία έχει ο θεσσαλικός χώρος. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πούμε την ουσία των δεδομένων, για ναι. Σας είπα ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται ή γκρινιάζουν. Με ενδιαφέρουν οι τεκμηριωμένες προτάσεις. Εμάς ξέρετε τι μας ενδιαφέρει και το ξέρετε κι εσείς, γιατί κι εσείς θα το εισπράτετε αυτό όλους ως πολίτες. Μας ενδιαφέρει προτάσεις οι οποίες είναι τεκμηριωμένες, εφόσον είναι βασικές και σημαντικές για να αποφύγουμε παρόμοια φαινόμενα, να περάσουμε στην υλοποίηση. Βεβαίως. Κοιτάξτε, αν δεν γίνουν οι προτάσεις, δεν πρόκειται ποτέ, και ναι. αν δεν γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις, δεν πρόκειται να περάσουν ποτέ αυτό στην υλοποίηση. Αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί και στο παρελθόν έχουν γίνει προτάσεις, αλλά αν δεν υλοποιηθούν, πάλι στο ίδιο σημείο θα είμαστε. Ακριβώς. Κοιτάξτε, ένα κύριο θέμα το οποίο υπάρχει. Η Κάρλα.
Υπάρχουν δεκάδες θέματα, αλλά πιάνω την Κάρλα, η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό γεωπεριβαλλοντικό κομμάτι. Η Κάρλα λειτουργεί εδώ και 16.000 χρόνια, δηλαδή τη μέσο παγετώδη περίοδο, με το δικό της τρόπο. Εμείς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το ένα στιγμιότυπο αυτής της εξέλιξης της Κάρλας, δηλαδή το ένα δευτερόλεπτο στην ιστορία της Κάρλας. Έτσι λοιπόν, εάν δεν έχουμε εικόνα από την εξέλιξη της Κάρλας τα τελευταία 16.000 χρόνια, όσο είναι και η μέσο παγετώδης περίοδος, γιατί προηγουμένως δεν υπήρχε θεσσαλικός χώρος κάτω από αυτές τις συνθήκες που τον ξέρουμε σήμερα, δεν πρόκειται ποτέ να οδηγηθούμε ουσιαστικά σε ένα σωστό μέτρο για την Κάρλα, σε μια σωστή πρόταση για την Κάρλα. Τι προτείνετε λοιπόν, γι' αυτό εσείς? Κοιτάξτε, θα πω, υπάρχουν 5 προτάσεις συνολικά για την Κάρλα, γιατί υπάρχουν προτάσεις και για όλο το θεσσαλικό χώρο. Από αυτές τις προτάσεις, ουσιαστικά, εκείνο το οποίο δεν ξέρουμε είναι η ιστορία της Κάρλας, όπως είπα. Αναφέρθηκαν από παράγοντες της περιφέρειας ότι πρέπει να αντλήσουμε την Κάρλα. Κάποιος είπε αυτή την ιδέα ότι θα επαβάλουμε αντλητικά συγκροτήματα για την Κάρλα. Μα έχουν εικόνα πόσο μεγάλη άντληση πρέπει να υπάρχει για να φύγει το νερό από την Κάρλα, με αντλίες στην Κάρλα? Έχουν εικόνα των τεράστιων ποσοτήτων νερού που πρέπει να μεταφερθούν προς τη θάλασσα ή προς το Ποινιό ποταμό και τη δαπάνη η οποία συνεπάγεται μια τέτοια διαδικασία και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνεπάγεται μια τέτοια διαδικασία? Άρα άκυρη η άντληση. Λοιπόν, δεν είναι εφικτή, το δεύτερο. Λέτε. Δεν είναι εφικτή. Καθόλου. Μα αυτό είναι μια πρόταση η οποία καταδεικνύει ουσιαστικά το ότι δεν έχουμε καμία σχέση με το θέμα. Δηλαδή, να αντλήσουμε την Κάρλα. Αυτό που λέγεται και αυτό που, γιατί το παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον και όσοι δραστηριοποιούνταν μέχρι πρότινος στην περιοχή. Αυτό Βεβαίως. Που λένε ότι σε 1-2 χρόνια που δεν έχει προσδιοριστεί και επακριβώς, θα φύγουν τα νερά, μέσω συγκεκριμένων έργων δεν θα φύγουν τα νερά? Θα φύγουν τα νερά, η άντληση λέω, γιατί ουσιαστικά διατυπώθηκε μια πρόταση αρχικά ότι θα αντλήσουμε με μεγάλες αντλίες την Κάρλα και θα την πάμε προς την γειτόνια ή προς άλλες θέσεις, έτσι ώστε να αντληθούν τα νερά, να φύγουν τα νερά πιο γρήγορα. Ναι. Αυτό είναι μια ανεδαφική πρόταση, να μην πω αστεία πρόταση. Η δεύτερη πρόταση, η οποία διατυπώνεται ακόμα και τώρα, είναι η εξής, ότι θα ανοίξουμε μια δεύτερη σύραγγα προς το Αιγαίο. Σε ένα σημείο που ουσιαστικά θα είναι το στενότερο σημείο, αυτό που είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα η σύραγγα. Μα έχουν αντίληψη αυτοί που προτείνουν τη σύραγγα πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ανοίξει μία σύραγγα? Είχαν προτείνει ότι η σύραγγα αυτή μέσα σε 1,5-2 χρόνια θα πραγματοποιηθεί, θα κατασκευαστεί και θα υπάρχει και μία δεύτερη δίωδος εκτός του Παγασιτικού προς το Αιγαίο. Ναι. Για να γίνει μία σύραγγα πρέπει καταρχάς να εκτελεστούν δεκάδες προμελέτες, δηλαδή γεωλογική χαρτογράφηση, γεωτρητική έρευνα χιλιόμετρων, γεωφυσική διασκόπηση, βράχομηχανική μελέτη, σε επίπεδο προμελέτης, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι γύρω στις 10 μελέτες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Άρα στην προμελέτη, σε καμιά 7ετία, 10ετία όλα αυτά. Η προμελέτη τουλάχιστον θα διαρκέσει 3-4 χρόνια. Η προμελέτη. Στη συνέχεια, η προμελέτη θα μας υποδείξει ακριβώς τη σύραγγα. Ποιος θα είναι ο άξονας της σύραγγας. Λοιπόν, η οριστική μελέτη χρειάζεται χιλιόμετρα γεωτρήσεων. Δεν είναι ένα μετρό να πάμε να κάνουμε 15 μέτρα γεώτρηση στην κάθε θέση για να περάσουμε το μετρό κάτω από την επιφάνεια. Εδώ η υψομετρική διαφορά είναι 400 και 500 και 600 και 700 μέτρα. Χρειάζονται εκατομμύρια μέτρα γεωτρήσεων, τα οποία απαιτούν τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Λεπτομερείς γεωφυσικές διασκοπήσεις, λεπτομερείς βραχομηχανικές μελέτες, λεπτομερείς υδρογεωλογικές μελέτες, ένα πλέγμα μελετών το οποίο θα διαρκέσει τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Εσείς και τι λέτε εφόσον, λοιπόν, ότι είναι η άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση? Αν μπορώ να τελειώσω, και εφόσον όλες αυτές οι μελέτες γίνουν, θα πρέπει να περάσουν περιβαλλοντική έγκριση. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας κόστησαν 40 χρόνια στον Αχελό. Συνεπώς, δεν ισχύει αυτή η λύση. Και ένας άλλος λόγος που δεν ισχύει αυτή η λύση είναι ότι στην περιοχή προς το Καμάρι έξω που θα βγει η σύραγγα, ουσιαστικά διέρχεται η προέκταση της ζώνης του ρήγματος της Ανατολίας. Τα πετρώματα είναι εξόχως κατακαιρματισμένα και υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη διάνοιξη της σύραγγας.
ουσιαστικά η σύραγγα αυτή θα απαιτήσει δεκαπλάσιο ποσό από ό,τι κανονικά υπολογίζεται και από ό,τι κανονικά έχει αναφερθεί. Συνεπώς η σύραγγα δεν ισχύει. Πρέπει να τη βγάλουμε από το προγραμματισμό μας. Θα είναι ένα έργο το οποίο, με όσα σας είπα, θα υλοποιηθεί μετά 10-15 χρόνια. Το φράγμα Μουζακίου αυτή τη στιγμή έχει 40 χρόνια ιστορία στην διαδικασία να γίνει το φράγμα και της πύλης. Σε ποια πρόταση, και ακόμα λοιπόν δεν έχει γίνει. Σε ποια πρόταση, η πρόταση είναι η εξής. Πρέπει να πραγματοποιηθεί μια διεπιστημονική μελέτη, γεωμορφολογική, παλαιομορφολογική, υδρολογική μελέτη, η οποία να καταδείξει το πώς αλλάζει η Κάρλα στον χρόνο. Με βάση αυτή την εικόνα που θα έχουμε, θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το πώς θέλουμε την Κάρλα. Θέλουμε την Κάρλα στο επίπεδο που ήταν πριν το 1962. Θέλουμε την Κάρλα στο επίπεδο που ήταν τα τελευταία 15 χρόνια. Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια, μικρότερη επιφάνεια. Εκεί πια θα πρέπει να αποφασιστεί με καθαρά τεχνοοικονομικούς λόγους και κριτήρια το τι Κάρλα θέλουμε. Γιατί μπορεί να λειτουργεί η Κάρλα στη μικρή Κάρλα όπως είναι τώρα, αλλά μπορεί να είναι και μια ενδιάμεση διαδικασία. Άρα, αν θέλετε, μπορεί με την ανάλυση και την εκτίμηση κινδύνου που δεν έχει γίνει ως τώρα, να αφήσουμε την Κάρλα όπως είναι και να, αν οικονομικά μας το επιτρέπουν οι συνθήκες, να πλημμυρίζει η Κάρλα μία φορά στα 10 χρόνια ή στα 15 χρόνια. Και να υφιστάμεθα τις όποιες οικονομικές συνέπειες. Ποιο θα είναι το πιο καλό, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει γίνει οικονομική μελέτη του τι θέλουμε. Και δεν έχει γίνει ανάλυση εκτίμηση τροτότητας, δεν έχει γίνει ανάλυση εκτίμηση κινδύνων και η διακινδύνευση είναι ο μεγάλος άγνωστος. Πώς λοιπόν προτείνουμε κάποια πράγματα όταν δεν ξέρουμε όλα αυτά? Συνεπώς, και αυτό δεν θα πάρει ένα μεγάλο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί αυτά, να μελετηθεί. Αυτά μπορούν να γίνουν μέσα σε ένα διάστημα της τάξης των 6 μηνών. Να έχουμε πλήρη αντίληψη για την Κάρλα. Όλα αυτά που προτάθηκαν μέχρι τώρα είναι ανεδαφικά τελείως. Ανεδαφικά τελείως. Δεν ξέρω αν λέγονται για λόγους πολιτικούς, αλλά θεωρώ ότι είναι μεγάλο ατόπιμα να προτείνουμε κάτι όταν δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί ένα σύστημα, το σύστημα δηλαδή της Κάρλας. Αν αφήσουμε, λέτε ότι αυτά δεν είναι άμεσα υλοποιήσιμα, δεν είναι καθόλου εφαρμόσιμα, λέτε, όσα δηλαδή προτείνει η ομάδα της περιφέρειας. Στο master plan των Ολλανδών, τι προβλέπετε για την Κάρλα? Εκεί βλέπετε κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί? Κοιτάξτε, το master plan των Ολλανδών δεν παίρνει σαφείς θέσεις για την Κάρλα. Βέβαια, μαζί με την Κάρλα. Όμως. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε, βεβαίως θα έπρεπε. Εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη επιστημονική τοποθέτηση που την χθες στο συνέδριο που κάναμε στην Αθήνα έγινε ευρέως αποδεκτή. Πρέπει να γίνουν αυτά που είπαμε προηγουμένως, που ανέφερα προηγουμένως. Και αυτό θα το κατορθώσει η επιστημονική κοινότητα όταν συγκροτηθεί ως ομάδα. Δεν μπορεί να είναι μια κλειστή ομάδα η οποία να μην περιλαμβάνει σχετικούς επιστήμονες. Εγώ δεν θα πω κάτι για τα αγροτικά προϊόντα, γιατί δεν είμαι ειδικός. Δεν θα πω κάτι για κάποια άλλα θέματα υγείας που προκύπτουν από τον Ντάνιελ και τον Ιαννό, γιατί δεν είμαι ειδικός. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτοί που έχουν αποδεδειγμένη πείρα πάνω στο θέμα. Και δεν είναι θέμα αξιοποίησης προσωπικής κτλ. Είναι θέμα, η αγωνία η δικιά μου είναι το πώς θα μπορώ να συμβάλλω στο Θεσσαλό πολίτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απέναντι μου έχω το Θεσσαλό πολίτη. Δεν έχω καμία αρχή, δεν έχω κανένα δήμο, καμία περιφέρεια και καμία αρχή η οποία να μου επιβάλλει να κάνω πράγματα τα οποία εγώ δεν πιστεύω και δεν τεκμηριώνω επιστημονικά. Δηλαδή, κύριε Λέκα, από τους επιστήμονες που τώρα μιλούν, μελετούν και προτείνουν, κανένας δεν έχει τη δική σας ειδικότητα? Ποιος έχει βραχομηχανική, ποιος έχει διαχείριση φυσικών καταστροφών? Ρωτώ, δεν ποιος έχει. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχει κανένας. Υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και σε άλλα πανεπιστήμια και στον Πατρών, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι πάνω στα θέματα. Αν πάτε στο Μουζάκι και στην Πύλη και στον Αχελώα πάνω, η μελέτη των σειράγκων αυτών έγινε από την ομάδα της ΔΕΗ, της τότε διεύθυνσης φραγμάτων της ΔΕΗ,
που ουσιαστικά ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα που κάναμε τις σύραγγες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Αχελό και των φραγμάτων που υπάρχουν στον Αχελό. Το 1989 αρχίσαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Και όχι μόνο στα φράγματα Πύλης και Μουζακίου, αλλά και στις υπόλοιπες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο Θεσσαλικό χώρο. Συνεπώς, μπορεί να είναι πολύ αξιόλογοι οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην Επιτροπή για τα αγροτικά θέματα, για τα θέματα υγιεινής, για τα θέματα, όλα τα υπόλοιπα θέματα, αλλά δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες, σε αυτά ακριβώς τα θεματικά Άρα, και επιστημονικά αντικείμενα. Κύριε καθηγητά, εσείς οι προτάσεις, οι 10 που καταθέτετε, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά δεν έχουμε και όλο το χρόνο, δεν έχουμε κατάλληλο χρόνο για να τα αναπτύξουμε όλα αυτά, έτσι, δεν το περιγράφετε απλά σε τίτλους όλο αυτό που προτείνετε, δεν έχετε τίτλους, έχετε συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες σας αναλύετε. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής, όλες οι προτάσεις οι 10 που καταθέτετε εσείς έχουν να κάνουν με το δικό σας αντικείμενο, με αυτό που εσείς ασχολείστε. Κοιτάξτε, έχουν να κάνουν με την ανάλυση εκτίμησης κινδύνων, την ανάλυση των τροτότητας συστημάτων, τον χωροταξικό και μικροδομικό σχεδιασμό, την έγκαιρη προειδοποίηση. Είναι το αντικείμενο σας όλα αυτά. Το σύγχρονο, τη σύνταξη κανονισμών και κανονιστικών διατάξεων στον Οργανισμό του Σεισμικού Σχεδιασμού και που είμαι πρόεδρος. Υπάρχουν κανονιστικές διατάξεις, ο σεισμικός κανονισμός κτλ. Αντιπλημμυρικός κανονισμός δεν υπάρχει. Λοιπόν, η σύνταξη επικαιροποίησης σχεδίων πολιτικής προστασίας. Είναι τεράστια θέματα αυτά που μπαίνουν. Οι δράσεις εκπαίδευσης ενημέρωσης, οι οποίες γίνονται σε όλη την Ελλάδα εκτός από τη Θεσσαλία. Μόνο πέρυσι κάναμε στην ΠΕΔ κάποιες σημαντικές ενημερώσεις στους δημάρχους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις που επιβάλλει η κλιματική κρίση. Όμως, όταν υπάρχουν τόσες διαφορετικές απόψεις που δεν συγκλίνουν μεταξύ τους και έχει περάσει και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγάλο σχετικά, αλλά είμαστε ένα εξάμηνο από τις πλημμύρες και ακόμη προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε και πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό? Βεβαίως είναι, πρέπει να ανησυχούμε, γιατί όταν δεν υπάρχει μια ομόφωνη γνώμη από ένα ευρύ επιστημονικό κύκλο πάνω σε θέματα τα οποία σχετίζονται με το γνωστικό και το επιστημονικό αντικείμενο του καθέναν από εμάς, βεβαίως υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα. Βεβαίως υπάρχουν οι πολιτικές οι οποίες προωθούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες είναι πολιτικές που εξυπηρετούν διάφορους στόχους. Τι εξυπηρετούν, δεν εξυπηρετούν τον κοινό στόχο που είναι πώς γρήγορα θα ανασυγκροτηθεί η Θεσσαλία? Κοιτάξτε, όταν ακούω ότι θα γίνει σύραγγα, όταν θα γίνει σύραγγα μεταξύ της Κάρλας και του Αιγαίου, δεν είναι κοινός στόχος αυτός. Όταν δεν υπάρχουν μικροζωνικές μελέτες στην περιοχή για τα χωριά που θα μεταφερθούν, δεν είναι κοινός στόχος. Όταν δεν υπάρχουν σχέδια, διαχειριστικά σχέδια σε κάθε Δήμο και στην περιφέρεια, δεν είναι κοινός στόχος αυτός. Όταν δεν υπάρχουν κανονιστικές διατάξεις και κανονισμοί για το πώς επιτέλους θα κάνουμε μια Θεσσαλία ανθεκτικότερη, δεν είναι κοινός στόχος αυτός. Πού είναι αυτός ο κοινός στόχος ο οποίος υπάρχει? Να ανησυχούμε δηλαδή, κύριε Λέκα. Εγώ ανησυχώ γιατί, όπως είπατε και εσείς, πέρασε ένα εξάμηνο. Δεν βλέπω να υλοποιείται εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης οι ενέργειες εκείνες οι οποίες θα πιέσουν και την κεντρική κυβέρνηση, αν θέλετε. Εγώ δεν είμαι υπέρ όλων αυτών που εισάγονται στο δημόσιο διάλογο, αλλά είμαι υπέρ των τεκμηριωμένων παρεμβάσεων. Και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Συγγνώμη για την έκφραση. Δεν είναι σοβαρές προτάσεις. Μάλιστα. Βάζετε άλλα θέματα τώρα, άλλα ζητήματα στο τραπέζι. Πρέπει όλα να τα παρακολουθήσουμε. Γιατί αυτό που προέχει είναι κάτι να γίνει σύντομα. Να το βλέπουμε τουλάχιστον να ξεκινά. Να ξεκινήσει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός. Εδώ, από αυτά που ακούμε, καταλαβαίνουμε... Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός είναι επιτακτικός. Είναι επιτακτικός. Εγώ ζω στη Θεσσαλία το περισσότερο χρονικό διάστημα και ζω και την αγωνία των ανθρώπων. Και ήμουν εκεί όλες τις μέρες. Δεν είναι τώρα επιτακτικός. Είναι ότι χάσαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί τα καμπανάκια μας θα είχαν χτυπήσει τα καιρικά φαινόμενα τα ακραία. Κοιτάξτε, βιώνουμε την κλιματική κρίση, η οποία αποδεικνύεται από τα γεγονότα του Θεσσαλικού χώρου. Θεωρώ ότι πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει μια συνολική προσπάθεια να συγκεράσει τις απόψεις και τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν ενδεχομένως, έτσι ώστε να προχωρήσουμε μπροστά.
με ημίμετρα και προτάσεις έολες, δεν γίνεται αυτή η παρέμβαση. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ήσασταν σαφείς, κύριε Λέκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.